Θα μας το πείτε, πείτε εδώ. Το Άγιο Βασίλειο. Στο πού. Και μετά η σχολή. Σχολή. Στο σπιτιού, δηλαδή είστε εδώ. Το δαυτοσυνομένο τον είναι 14. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο τα παιδάκια να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, για την εμπιστοσύνη στη σχολή μας. Να ευχαριστήσω όλους τους γονείς που αυτά τα 17 χρόνια, 19 χρόνια στηρίζετε τη σχολή μας. Να ευχηθώ υγεία. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά ξεφεύγουμε από αυτό του κορονοϊού και από τις ιώσεις. Να ευχαριστήσω την δήμαρχο, την κυρία Έλληνα Βάκα που είναι μαζί μας, τον κύριο αντιδήμαρχο, τον κύριο Σέρα. Τον πάτερ Πορφύριο που σε όλες τις εκδηλώσεις μας είναι μαζί μας. Και φυσικά τους συνεργάτες μου που αν δεν ήταν αυτοί δεν θα βγάζαμε αυτό το έργο που βγάζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχηθώ καλή πρόοδο στα παιδιά, με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Και ευχαριστώ βέβαια και τον κύριο Λαγό και τον κύριο Αβερκιάδη που είναι σήμερα μαζί μας. Καλή χρονιά, με υγεία και πρόοδο. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου, καλή χρονιά, με υγεία. Καταρχάς σε όλους εδώ τους παίχτες της μεγάλης αυτής σχολής, εδώ, του Ολυμπιακού, που έρχεστε παιδιά και πιστεύω ότι αγαπάτε πάρα πολύ αυτό που κάνετε, γι' αυτό σας εύχομαι να πραγματοποιήσετε όλα τα όνειρά σας και να το απολαμβάνετε. Υγεία και επιτυχίες. Επίσης, στους αθλητές, στους προπονητές, σε όλους τους συνεργάτες σου Νίκο, να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Εγώ για να μην σας κρατάμε και περισσότερο και στο κρύο, θα πω ότι τον Νίκο Τορόγκα τον γνώρισα αρχικά, τον ήξερα ναι καθένα, αλλά γνωριστήκαμε κατά την προεκλογική περίοδο, την προηγούμενη, την αυτοδιοικητική προεκλογική περίοδο, το 18-19. Και βέβαια ήξερα ότι κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτή τη σχολή, όπως το ξέρετε και εσείς, μικρή και μεγάλη. Αυτά τα χρόνια όμως, επειδή συνεργαστήκαμε μέχρι σήμερα στο ΔΟΑΠΕΚ, θέλω να πω ότι εκτός από πολύ χρήσιμος, γιατί είναι ένας άνθρωπος φυσικά που γνωρίζει το ποδόσφαιρο και τις ανάγκες του, είναι και ένας άνθρωπος με έναν εξαιρετικό χαρακτήρα. Έχει ήθος και ανθρωπιά. Και ξέρετε, αυτά σπανίζουν. Όσο περίεργο και αν μας φαίνεται, να συνδυάζονται έτσι τόσο δυνατά όσο στον Νίκο και είναι και ωφέλιμα και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά σίγουρα και σε εσάς τους γονείς που εμπιστεύεστε στον Νίκο Τορό και τα παιδιά σας. Εύχομαι λοιπόν να έχετε υγεία, η σχολή σας να ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά, τα παιδιά να είναι γερά και εύχομαι στους γονείς να έχουν και αυτή η υγεία, να καμαρώνουν τα παιδιά τους και να τα χαίρονται και στο ποδόσφαιρο και στο σχολείο και σε ό,τι δραστηριότητα κάνουν. Ευχαριστούμε πολύ.